Κυρία Μπακογιάννη, έχετε για 6 δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να είμαι βουλευτής εδώ και 25 χρόνια. Από το έδρανο στο οποίο κάθεστε έχουν μιλήσει σπουδαίοι ηγέτες. Συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε, ενίοτε εντόνως. Αναγνωρίζαμε όμως πάντα το πολιτικό κύρος του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ουδής όμως, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, δεν έχει επιδείξει τέτοια ήγηση. Με όλο το σεβασμό λοιπόν, είναι νωρίς για επιδείξεις τέτοιου κεσαρισμού. Όλοι όσοι έχουμε ασκήσει εξουσία γνωρίζουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι κάναμε νομοτελειακά λάθη. Και δεύτερον, ότι η εξουσία, αν δεν προσέξεις, σε απομακρύνει από την πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι σε αυτά τα οποία μόλις τώρα είπατε, κοινοβουλευτική σας ομάδα σας χειροκρότησε μόνο μία φορά, όταν επιτεθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μέσα τους... Ελάτε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα... Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα της ανακεφαλής... Κάντε ησυχία. Κύριε συνάδελφε. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Είναι βασικό προσόν ενός κοινοβουλευτικού άντρα να μπορεί να ακούει την κριτική. Σας το συστήνω. Θα το χρειαστείτε πολύ τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, προχωρώ. Η ανακεφαλοποίηση... η οποία έγινε, δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Σας κατέθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν πήρα απάντηση σε κανένα από τα ερωτήματα αυτά. Προσπαθήσατε να μου πείτε αν ιδεολογικά εγώ είμαι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. Είμαι, μην ανησυχείτε κύριε Πρωθυπουργέ. Η αλήθεια όμως είναι ότι εσείς διακηρύσατε την ανάγκη κρατικοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο βεβαίως ανήκε κατά συντριπτική μετοχική πλειοψηφία στο δημόσιο μέσω του τούχου σου. Εσείς εκμηδενήσατε την εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του τούχου σου, που έχει διαθέσει έως τώρα πάνω από 31 δισεκατομμύρια ευρώ στις συστημικές τράπεζες, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει προοπτική ανάκτηση των κεφαλαίων αυτών. Και επειδή οι τράπεζες δεν ήταν υπό εκαθάριση όταν εσείς ήρθατε στην κυβέρνηση, το να το ισχυρίζετε σήμερα είναι απλώς ψεύδος. Εσείς με τις καθυστερήσεις, τις ανακολουθίες και τα λάθη σας διαμορφώσατε το χειρότερο δυνατό περιβάλλον για την ανακεφαλοποίηση, για την οποία τόσο πολύ επέρεστε σήμερα. Αλλά μια που δεν μου απαντήσετε σε καμία από τις άλλες ερωτήσεις, περιμένω να μου απαντήσετε σε μία τώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Εθνική Τράπεζα δεν φαίνεται να είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων. Θέλω λοιπόν να μάθω εάν πράγματι είναι αλήθεια ότι υποχρεώνεται να πουλήσει τη Finance Bank με κάτω υπέρι τα 2 δισεκατομμύρια, όταν η αξία της Finance Bank, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάτι μεταξύ 4 και 5. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ? Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μετοχές προνομιούχες οι οποίες σε ένα βράδυ με μία νομοθετική ρύθμιση έγιναν κοινές? Πόσο ζημιώθηκε αυτό, σε πόσο ζημίωσε αυτό το ελληνικό δημόσιο? Μήπως μπορείτε να ενημερώσετε τη Βουλή των Ελλήνων και τους δικούς σας ενθουσιώδεις συναδέλφους, αλλά και την αντιπολίτευση η οποία ανησυχεί? Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλει απαντήσεις. Και μην κρύβεστε πίσω από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Σήμερα βιώνει τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Και επειδή έγινε η επίθεση για τη Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τη διαδρομή της. Κάναμε την αυτοκριτική μας για τις αδυναμίες τις οποίες είχαμε και ενδεχομένως έχουμε τα ακόμα. Ταυτόχρονα όμως εμείς μπορούμε να κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια. Και σας το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που είχε πάντα το θάρρος της γνώμης του να κάνει κριτική και στο δικό του κόμμα. Μην παγιδεύεστε λοιπόν στη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε από μακριά και θα πάει μακρύτερα. Η καλύτερη άμυνα δεν είναι πάντα η επίθεση. Διότι χρειάζεται να βρείτε το θάρρος να απαντήσετε σε ερωτήματα. Και επειδή έκανα και μια τελευταία πρόταση στον κύριο Πρόεδρο, αλήθεια κύριε Πρόεδρε, για την Επιτροπή δεν άκουσα λέξη.
θα εντάξετε και τη δικιά σας ανακεφαλοποίηση σε αυτή την Επιτροπή Εμπειρών Γνωμόνων, όπως σας ζήτησε. Χαίρομαι που ο κύριος Δραγασάκης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σας συμβουλεύει να δεχθείτε. Διότι κακά τα ψέματα, κύριοι συνάδελφοι, τα αποτελέσματα αυτής της ανακεφαλοποίησης, ναι κύριε Τσίπρα, θα σας κυνηγάνε για καιρό. Το 0,001 που έκανε μία μετοχή μίας τραπέζης για την οποία κάποτε γινόντουσαν μάχες, δεν είναι τιμητικό για την κυβέρνησή σας. Ο τρόπος με τον οποίο ανακεφαλοποιήσετε τις τράπεζες θα είναι στίγμα και θα σας κυνηγάει. Είναι καλό λοιπόν ο έλεγχος ο οποίος πρόκειται να γίνει, να γίνει σε βάθος, και πάντως σας λέω ότι το δικό μου κόμμα θα το πράξει, θα το ψάξει και θα δώσει το λογαριασμό. Ευχαριστούμε την κυρία Μπακογιάννη. Κύριε Πρωθυπουργέ, για να κλείσετε τη συζήτηση. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου κάνει εντύπωση μια τόσο έμπειρη κοινοβουλευτικός όπως η κυρία Μπακογιάννη έρχεται σε μια διαδικασία κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης και στη δευτερολογία διαβάζει από κείμενο ότι ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε. Είχε προεξοφλήσει ότι δεν θα απαντήσει. Και διαβάζει από κείμενο περίησης. Στα ανταποδίδω τα περίησης, κυρία Μπακογιάννη. Άλλωστε θα ήταν δικαιολογημένο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει σε πολιτικό τζάκι να έχει και μια μικρή ίση που καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός στα 40. Εσείς που ανήκετε σε μεγάλο πολιτικό τζάκι πρέπει να παραδεχτείτε ότι τα πράγματα στη χώρα άλλαξαν. Και επειδή αναφερθήκατε, θα πω για την ταμπακέρα, 20 λεπτά μίλαγα, μην βιάζεστε. Και επειδή αναφερθήκατε πιο πριν στην αρχική σας τοποθέτηση σε ένα απόφθεγμα που αφορά μια πολύ ωραία ξένη του Αμερικάνικου κινηματογράφου, αν δεν κάνω λάθος, ταινία σε σχέση με τον κύριο Βαρουφάκη, που γύρισε, λέει, το βράδυ σπίτι και είπε: «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». Από το «Συρρίκνωσα τα παιδιά», φαντάζομαι, το αντίστοιχο. Να σας απαντήσω με έναν αντίστοιχο τίτλο ταινίας. «Κοίτα ποιος μιλάει». Ποιοι μιλάνε που λαϊλάτισαν αυτόν τον τόπο επί 25 και πλέον χρόνια. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, την καταστροφή σε αυτή τη χώρα την έφεραν οι 7 μήνες που τόλμησε αυτός ο λαός να βγει μπροστά με περηφάνεια και αξιοπρέπεια και μια κυβέρνηση να διεκδικήσει το δίκαιο της στην Ευρώπη, ή εσείς του ναι σε όλα και της υποταγής? Και επειδή, κυρία Μπακογιάννη, η παράταξή σας πριν από 1,5 χρόνο μιλούσε για success story σε αυτήν εδώ την αίθουσα και υλοποιούσε έναν προϋπολογισμό που είχε προσαρμογή διπλάσιας αξίας από ότι ο δικός μας δύσκολος προϋπολογισμός, σας θυμίζω ότι το δικό σας success story της πενταετίας που διόγκωσε τα κόκκινα δάνεια των δύο πρώτων συμφωνιών που στηρίξατε, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, αύξησε τα κόκκινα δάνεια κατά 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Από 22 στα 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το success story και η επιτυχία σας. Και έρχεστε τώρα εδώ να δείτε το μουτζούρι σε εμάς που προσπαθούμε να ξεπλύνουμε τα άπλυτα που αφήσατε τόσα χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Θα τα ξεπλύνουμε όμως. Και επειδή μου λέτε ότι δεν μιλώ με στοιχεία, σας λέγω λοιπόν ότι η κατάσταση οικονομικής θέσης με βάση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 31 12 του 2014, δηλαδή πέρυσι τέτοιον καιρό, σε σχέση με τις 31 12 του 2013, είχε συσσωρευμένες ζημίες 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή την κατάσταση βρήκαμε από τη δική σας διακυβέρνηση στην ελληνική οικονομία και στις τράπεζες. Και θέλω να σας πω, βεβαίως βλέπω εδώ ότι θέλετε να φτιάξουμε επιτροπές, όσες θέλετε. Όσες επιτροπές θέλετε, και για τις τράπεζες και για τα δάνεια των κομμάτων σας που θέλετε να τα φορτώσετε στις πλάτες του ελληνικού λαού με νυχτερινές τροπολογίες, όσες επιτροπές θέλετε. Όμως να ξέρετε ένα πράγμα. Η κυβέρνηση αυτή
έχει θέσει και στάσεις ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο μέλλον αυτού του τόπου. Ίσως κάποιοι να στεναχωριώνται. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Και δεν ήθελα επουδενή να αφισβητήσω την εθνική σας προσήλωση. Όμως κάποιοι στεναχωριώνται γιατί η Ελλάδα θα πετύχει. Είναι αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη, αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη, έξω από το Σέγγεν, έξω γενικά. Θα τους διαψεύσουμε. Ήδη πετύχαμε να προχωρήσουμε την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση ήταν ο μεγάλος κάβος που καταφέραμε να ξεπεράσουμε. Με δυσκολία τον ξεπεράσαμε αλόβητη αυτόν τον κάβο. Και πλέον έρχεται κοντά η πρώτη αξιολόγηση. Και ήδη πετυχαίνουμε σημαντικές νίκες στην σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους και με τους πιστωτές. Όπως αυτή που πετύχαμε χθες με την διάσωση του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ, όταν εσείς είχατε στόχο να ξεπουλήσετε τη μισή ΔΕΗ. Και πλέον κάποιοι ενδεχομένως να στεναχωριούνται και με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά ξανά κύρος σημαντικής περιφερειακής δύναμης. Με τις συνεργασίες της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με τη συμφωνία που επίσης προχθές καταφέραμε για την δημιουργία του κάθετου αγωγού IGB που θα συνδέει τον ΤΑΠ με τις χώρες της πρώην Ανατολικές, με τις διαφαινόμενες θετικές εξελίξεις στο κρίσιμο θέμα του χρέους. Διότι δεν υπάρχουν μόνο τα παπαγαλάκια των ακραίων συντηρητικών κύκλων που διαρκώς παπαγαλίζουν έξοδος, Brexit, καταστροφή. Υπάρχουν και διαρροές που αποδεικνύουν ότι η απομείωση του χρέους, όπως τυπώθηκε χθες σε μια μεγάλου κύρους εφημερίδα, την Wall Street Journal, η απομείωση του χρέους έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνεται, υπάρχουν σκέψεις σοβαρές και αν το πετύχουμε θα είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία που όλοι σας θα πρέπει να τη χειροκροτήσετε. Και όλοι μαζί να προχωρήσουμε για να βγει επιτέλους ο τόπος από αυτή την ομοιρία και την άρση κυριαρχίας των τελευταίων ετών. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Finance Bank και την Εθνική Τράπεζα. Έχετε γνώση τι προέβλεπε το σχέδιο αναδιάρθρωση της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο υπέγραψε η δική σας κυβέρνηση? Αν δεν έχετε γνώση αυτού του σχεδίου, να λάβετε. Εμείς λοιπόν κινούμαστε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα με στάση εθνικής ευθύνης και με βασικό μας στόχο να υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Και θα τα καταφέρουμε παρά τις Κασάνδρες.